Temel gitos kralsimon, panu kun yinti eikesun, ustaraunum, amin. Ισπάσαν την γην εξήθεν οφθόν γεσούν, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διό Θεό πρεπόσε δογμάτισες την φύση των άντων ετράμασας. Τα των ανθρώπων ήθη κατεκοσμήσες, βασίλειον ιεράδερμαν, Πατερός η Χριστό των Θεών εκέτευεν, δωρήσας θεήμην τον Μέγα Ελέος. Ο Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Λαϊσού, Κύριε ο Θεός ημών, Δημιουργέ του κόσμου, χορηγέ της ζωής και θησαυρέ πάντων των αγαθών, ευλόγησον των δάτων τούτων, όνοι δόλοι σου προετοίμασαν και προέθηκαν εις τιμήν και μνήμην του Εναγίης Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας, Τρονοφάντορος του Μεγάλου. Αγίασον, τούτο τα λαμβάνοντας εξ αυτού και χάρισαν αυτής, υγείαν ψυχής και σώματος, κατεύθυνον προς το συμφέρον και ευχάριστον τα έργα των κοινών αυτών, πλήθυνον να αγαθείς τη ζωήν αυτών, παράσκονται αυτής και παντή το κόσμο το αρχόμενον έτο σωτήριον και ειρηνικών. Πρεσβείες της υπεραγίας του ατόχου, του Εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων των Αγίων σου. Δόξα εις το Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός αφιτινός Θεός ημών, και σπαθείς κλείσιμον στο ατόχου και παρθένου Μαρίας, του Εναγής Πατρός ημών, αρχιεπισκόπου και Κεσαρία του Βασιλείου, τον Εφάντορος του Μεγάλου και πάντων των Αγίων ελεήσε και εσώς μας εκατός και φιλάνθρωπος και ελεήν μόνο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχόμαστε καλή χρονιά και χρόνια πολλά στο Συμβούλιο του Συλλόγου και σε όλα τα μέλη και καλό και δημιουργικό το 2020. Και εκείνο είναι από το Αγγελόκαστρο, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Μουρούτσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον τοπικό πρόεδρο του Αγγελοκάστρου, τον κύριο Καραμπέτσο, ο οποίος έχει κρυφτεί εκεί πίσω, αλλά θα έρθει εδώ και τον καλό να έρθει. Κύριε πρόεδρε του όμορφου χωριού μας, πλησιάστε. Αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων, έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τα μέλη και τους προέδρους των Συλλόγων της Μικρασκευτικής Στέγης Κορίνθου, την κυρία Ευστρατιάδου Βασιλική, τον πρόεδρο της Κορινθιακής Εστίας Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών, τον κύριο Κορίκη, τον πρόεδρο των Βορειοϋπειρωτών Νομού Κορινθίας, ο Άγιος Δονάτος είναι ο σύλλογος, τον κύριο Βασίλη Μπάρη. Είναι τιμή πραγματικά για μας που βρίσκονται εδώ. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αγγελοκαστρωτών Νομού Κορινθίας, ο Άγιος Παντελεήμου, σας καλωσορίζω σε αυτή τη νέα μας συνάντηση. Ευχόμαστε καλή χρονιά, ευτυχισμένο και δημιουργικό και όσο το δυνατόν λιγότερο προβληματικό το 2020. Το ότι βρισκόμαστε εδώ τόσα άτομα είναι σημαντικό.
Μέσα σε αυτές τις αδίκως συνθήκες που ζούμε, με αυτή την οικονομική κατάσταση που βιώνουμε, εμείς εδώ σήμερα τα αφήσαμε όλα στην άκρη για να μας απασχολήσει κάτι κοινό. Το ενδιαφέρον και η αγάπη για τον πολιτισμό και την ιστορία του χωριού μας. Όλοι μας πιστεύω είμαστε άτομα με όνειρα και ευαισθησίες. Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει δραματικά γύρω μας, η στροφή στις ρίζες μας βοηθάει να αντέξουμε την κατάρρευση που ζήσαμε την τελευταία δεκαετία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς ασύλλογοι. Με τη συνεχή ενασχόληση και το ενδιαφέρον που δείχνουν όλοι, δυναμώσαμε οικονομικά το σύλλογό μας και θεσμικά και βάλαμε τις βάσεις για να δείξουμε τις ρίζες και τον πολιτισμό μας. Γιατί πολιτισμός σημαίνει κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος για να βελτιώσει και να χρωματίσει τη ζωή του. Ο πολιτισμός δεν έχει πολιτική απόχρωση και το τονίζουμε αυτό και βρίσκεται μακριά και πάνω από συμφέροντα και αιματαιοδοξίες. Είμαστε πολύ τυχεροί και δεν το ξέρουμε. Καταγόμαστε από έναν αξιόλογο τόπο με ιστορία, λαογραφία, παράδοση. Σαν σύλλογος λοιπόν συνεχίζουμε να υλοποιούμε τους στόχους που βάλαμε, να καλλιεργήσουμε τα γράμματα και τις τέχνες, να καταγράψουμε τα πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής μας. Βέβαια, θα ζητήσουμε για άλλη μια φορά τη βοήθεια όλων, ώστε να συγκεντρώσουμε φωτογραφίες και αρχεία, κάτι που ήδη κάναμε και παρουσιάσαμε στην πρώτη μας γιορτή του Αλωνάρη, το 2018, γιατί το 19 συνέπεσε με τις εκλογές, στο χωριό μας, μια όμορφη γιορτή που άφησε άριστες εντυπώσεις, γεμίζοντας την πλατεία του χωριού μέχρι το πρωί. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι το καλοκαίρι θα γίνουν στο χωριό 2 θεατρικές παραστάσεις από ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες της περιοχής μας, επαναλαμβάνοντας αυτό που έγινε πέρυσι στο θεατράκι του σχολείου του χωριού μας, με τεράστια επιτυχία, όπου όλοι οι κάτοικοι παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν με ευλάβεια, θα έλεγα, σε ένα κατανυχτικό περιβάλλον τη θεατρική παράσταση «Πλούτος», την οποία παρουσίασε η θεατρική ομάδα «Ανέμι», μέλη της οποίας μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. Επίσης, θα διοργανώσουμε και μια τουλάχιστον εκδρομή σε περιοχή αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος για τα παιδιά του χωριού μας. Επίσης, ο Σύλλογος και όλο το χωριό θα συμμετάσχουν το καλοκαίρι στο πρώτο πανελλήνιο αρβανίτικο αντάμωμα, το οποίο διοργανώνει η Κορινθιακή Εστία Ιστορικών και Αλλαγραφικών Ερευνών του αγαπημένου φίλου Παναγιώτη Χωρίκη, ο οποίος είχε και την ιδέα. Εγώ δεν θα σας κουράσω άλλο, έχουμε καιρό να τα πούμε. Πρώτα να ευχαριστήσω τους χορηγούς των δώρων και κυρίως τους συμπατριώτες μας με τις δύο μεγάλες επιχειρήσεις, τους Μήλους Μάρα και τους Μήλους Παπαφίλη, οι οποίοι βοηθούν τον τόπο μας με κάθε τρόπο. Αλλά ένα μεγάλο ευχαριστώ χρωστώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία αφήνουν τις δουλειές και υποχρεώσεις και τρέχουν συνεχώς για τα θέματα του Συλλόγου. Η σημερινή μας γιορτή είναι αποτέλεσμα των ακούραστων προσπάθειών τους. Θα ήθελα να δώσω καταρχήν το λόγο στην πολύτιμη Αντιπρόεδρό μας και στην ψυχή του Συλλόγου μας να σας πει ένα μικρό χαιρετισμό. Εγώ σας εύχομαι καλώς ξανασμίξαμε και την επόμενη συνάντηση που θα είναι στο χωριό το καλοκαίρι στη γιορτή του Αλωνάρη να είμαστε ακόμα περισσότεροι. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να καλωσορίσω και τον φίλο Γιώργο Δέδε, Περιφερειακό Σύμβουλο Επικεφαλής κιόλας. Καλωσορίζω επίσης άρτια ευθύσα την κυρία Μαριλένα Σούγκουλη, τη βουλευτή μας. Δίνω το λόγο στην Κική Δάφνη Μποζίκη και αμέσως μετά θα κληθούν όλοι να δώσουν ένα χαιρετισμό. Ευχαριστούμε που είστε και απόψε κοντά μας. Ευχαριστούμε τον πατέρα Γιώργιο, καθώς τον Αντιπεριφερειάρχη και τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Μουρούτσο, που έχουμε, επίσης την βουλευτήνα μας, κυρία Σουγούλη, που μας τιμούν με την παρουσία τους. Και φυσικά, ευχαριστούμε όλους εσάς που στηρίζετε για ακόμα μια φορά το σύλλογό μας. Ο Σύλλογός μας σας καλωσορίζει και την σημερινή σας παρουσία, γιατί πιστεύουμε ότι προσθέτουμε ένα ακόμα λιθαράκι σε αυτό που λέμε και ονομάζουμε παράδοση και που είναι πέραν όλων των προσώπων. Είναι ο συνδετικός κρίκος με τον τόπο καταγωγής μας, τους προγόνους μας, τα ήθη και τις συνήθειές μας.
η συνέπεια, η ομαδικότητα, ο άλληλος σεβασμός, η ανιδιοτελής προσφορά φέρνουν αξιόλογα αποτελέσματα και με αυτά θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας εύχομαι ολόθερμα ο ερχομός του νέου χρόνου να προσφέρει σε εσάς και στις οικογένειές σας υγεία, αγάπη, ευτυχία και κάθε τι καλό για όλους. Και επειδή δεν θέλω να διακόπτω συνέχεια, θα σας ενημερώσω εδώ ότι έχουμε και λαχιοφόρο αγορά. Και φέτος έχουμε πολλά και πλούσια δώρα. Ευχαριστούμε τα εμπορικά καταστήματα της πόλης Κορίνθου. Και επιτρέψτε μου να σας συγκυρώσω τρία βασικά ρήματα πάνω σε αυτά, σε αυτό. Την πόλη μου. Και με τέτοια δώρα θεωρώ ότι οι Λαχνοί θα εξαντληθούν στο 100%. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω για τη συγκομιδή των δώρων όλων αυτών όλες αυτές τις μέρες και την Φιλαναδίτσα μου που βοήθησε πάλι άλλη μια φορά το σύλλογό μας. Ελένη, σε ευχαριστούμε. Και αν ποτέ αποφασίσεις και μπεις στο σύλλογο του Ριτού, το ίδιο θα πράξω και εγώ. Καλή και ευλογημένη χρονιά να έχω. Να καλέσω τη γραμματέα του Συλλόγου, την κυρία Πρωτόπαπα Κατερίνα Γιώτη. Με τη σειρά μου και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας καλωσορίσω στην κοπή της προχρονιάτικης πίτας, να σας ευχηθώ μια καλή χρονιά με υγεία και ευημερία και να ευχαριστήσω τους χορηγούς και όλους εσάς τους συμπατριώτες που δείχνετε έμπρακτα την αγάπη σας για τον τόπο. Καλή χρονιά! Η Μαρία Ιτσίλη είναι μοναδική, πολύτιμη και θα χαρούμε πολύ να πει δύο λόγια για τους συμπατριώτες της Κοριανούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή που είχαμε. Λυπάμαι όμως για το χωριό μου, πραγματικά. Είμαι από τα Αγγελόκαστρο, αλλά με στεναχωρεί πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν θα μιλήσει αυτή τη στιγμή ο τοπικός πρόεδρος, ο κύριος Καραμπέτσος. Θα προηγηθεί η βουλευτής μας, η κυρία Σούγκουλη, και αμέσως μετά ο κύριος Γκιολής, γιατί έρχεται με δώρα από όσα ξέρω. Τι θέλει, άσφαλτο. Δώρα είπε, δώρα για ποιο. Σε χρόνια δεν έκανε την τραγούδη, θα κάνει την τραγούδη. Χρόνια πολλά και από μένα. Εγώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αισθάνομαι και είμαι Αγγελοκαστρίτισσα, γιατί είναι η μαμά του παπά μου από εκεί και έχω και το όνομά της, το Μαρία. Και πραγματικά το χωριό μου έχει τιμήσει όλα αυτά τα χρόνια. Το 6 που ασχολήθηκα πρώτη φορά με την τοπική αυτοδιοίκηση, β' βαθμού, μέχρι και σε αυτό το μεγάλο βήμα που ήταν το να είμαι υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό μας και τελικά να εκλεγώ και όλες βουλευτής. Θέλω να ξέρετε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι εδώ που είμαι είμαστε, και το λέω και το πιστεύω, είμαστε όλοι μαζί. 24 ως 24ωρο είμαι στη διάθεσή σας. Σας αγαπάω πάρα πολύ και το ξέρετε. Και πραγματικά θέλω να αισθάνεστε κι εσείς περήφανοι, γιατί πραγματικά στείλατε μία γυναίκα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και είμαι η μόνη γυναίκα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο στην Κορινθία, σε όλη την Πελοπόννησο και μάλιστα από όλα τα κόμματα. Οπότε θέλω πραγματικά να σας ευχαριστώ. Καλούμε στο μικρόφωνο τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Ψυχογιό, να πει τις ευχές του. Καθώς επίσης κοντά μας είναι και ο Συμφοριανός, Δημοτικός Σύμβουλος Σαρονικού, ο κύριος Παναγιώτης Καρσιώτης, αν ήθελε να δώσει και αυτό σε ευχές στον χωριό μας. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλή χρονιά με υγεία και δύναμη σε εσάς και τις οικογένειές σας. Δυστυχώς καθυστερήσαμε λίγο. Εγώ προσπαθώ εκεί που πηγαίνω να κάθομαι όσο δυνατόν περισσότερο και είπα να έρθω προς το τέλος για να καθίσω αρκετά μαζί σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτό που μπορώ να πω είναι καλή χρονιά, καλή να πω ότι σαν προηγούμενη κυβέρνηση κάναμε πολλές κινήσεις και παρεμβάσεις για το Δήμο Κορινθίων και πρέπει να αξιοποιηθούν και για το Αγγελόκαστρο
διότι είναι ένα ιστορικό χωριό και στο κομμάτι το πολιτιστικό και στο κομμάτι το αθλητικό, που θυμάμαι εγώ με τον Αετό, έχοντας παίξει και αντίπαλος, αλλά και στο κομμάτι αυτό που έχει προσφέρει σε ανθρώπινο δυναμικό στην πόλη. Επομένως, η παρουσία εδώ είναι και συμβολική αλλά και ουσιαστική. Είναι καταρχάς για ευχές, αλλά είναι και για να δηλώσουμε ότι θα είμαστε και δίπλα και στο Σύλλογο και στο χωριό για ό,τι χρειαστεί στην πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης μας, κύριε Τάσο Γιολίου. Εννοείται. Ο Γιώργος είναι αγαπητός φίλος πολλά χρόνια. Έτσι ανεβαίνοντας λοιπόν στο βήμα, είπα να φωνάξω και το φίλο, το σύντροφο Γιώργο Δέντε στο, σύντροφο. Στο βήμα. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχηθώ καλή χρονιά. Υγεία είναι το πιο σημαντικό αγαθό. Υγεία στο χωριό σας λοιπόν. Και φωνάζοντας τον Γιώργο το Δέντε εδώ σήμερα, είπα θα ευχηθώ και συνεργασίες. Με τις συνεργασίες, ξέρετε, η Ελλάδα και τα σπίτια πάνε μπροστά. Έτσι λοιπόν και εμείς αυτό κάναμε και θα το κάνουμε πράξη, να έχουμε συνεργασία. Να έχουμε συνεργασία στην κορυφαία μας, να έχουμε συνεργασία και στην περιφέρεια. Είναι ανάγκη νομίζω. Και έτσι εγώ ως γιατρός την νιώθω μέσα στο πετσί μου αυτή τη λέξη. Έτσι είχα συνεργασία στα επίγοντα στο νοσοκομείο στην Κόρινθο, όπου και με γνωρίσατε, και αυτό κάνω και πράξη ως νομάρχης πλέον στην Κορινθία. Θα πω πριν δώσω τον λόγο στον Γιώργο τον Δέντε, τρεις αλήθειες. Η πρώτη έχει να κάνει ότι προεκλογικά γίνανε τόσο όλα ξαφνικά. Ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης μου λέει θα μπει στο περιφερειακό με τον κύριο Νίκα, του είπα ναι, η φίλη μου, η πρόεδρος σας εδώ, μου λέει θέλω να κάνεις πράγματα για το χωριό μου, θέλω τον δρόμο. Μου φάγε τα αυτιά, στο χωριό σας δεν ήρθα, αλλά μου φάγε τα αυτιά. Πάμε παρακάτω, δεύτερη αλήθεια. Γίνονται εκλογές, τελειώσαμε εκλογές, Τάσος Μποζίκης, εκεί όλη την ώρα στα έδρανα, στην Τρίπολη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, επισκέψεις στην Ομαρχία. Θέλω για το Αγγελόκαστρο το δρόμο. Θέλω πράγματα για το Αγγελόκαστρο. Μπλέξαμε όπως λες και εκεί. Λοιπόν, τρίτη αλήθεια. Απεντάξαμε, και το λέω με περηφάνεια, απεντάξαμε έργα χαζά το προηγούμενο και εντάξαμε, πρόεδρε, 1.200.000 για το δρόμο ρητό Σοφικό Αγγελόκαστρο. Αυτή είναι η τρίτη αλήθεια. Αυτή ήταν η τρίτη αλήθεια. Διασταύρωση Αλμυρή, ρητό, Σοφικό Αγγελόκαστρο. Έτσι ακριβώς. Με τις παρατηρήσεις. Γιατί, και επειδή μπορεί να υπάρχουν, επειδή είναι οι κάμερες, κάποια παραπολιτικά. Το έργο είναι μεγάλο. Απεντάξαμε, είπα, κάποια έργα το προηγούμενο. Γιατί. Γιατί κάνανε προεκλογικά ρουσφέτια. Με μένα προστάρι στην Ομαρχία δεν υπάρχουν ρουσφέτια. Ρουσφέτια τελειώσανε. Σε 4 χρόνια ξανά εκλογές, 20 μέρες κάντε ό,τι θέλετε. Θα πάμε σε εκλογές μόνο εκείνο το διάστημα. Εκλογές τελειώσανε. Δεν μπορεί η Ομαρχία να κάνει έργα των Δήμων με προγραμματικές των Δήμων. Οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι να κάνουν τα έργα που τους έχει ορίσει η νομοθεσία, έτσι δεν είναι, βέβαια. Λοιπόν, η νομαρχία είναι, έχει τα λεφτά σας να τα διαχειριστεί και να κάνει έργα νομαρχιακά, όπως είναι αυτός ο δρόμος, για παράδειγμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Να συγχαρούμε καταρχήν το Σύλλογο για τις δραστηριότητες του και αυτή την επιτυχημένη διοργάνωση. Από ό,τι βλέπω γυναικοκρατείτε και είναι καλό αυτό από ό,τι φαίνεται.
υπάρχει δυναμισμός και η πρόεδρος και την πρόεδρος και όλα και όλα και ο πρόεδρος του χωριού, γιατί το Αγγελόκαστρο είναι ένα χωριό στην Κορινθία με μια ιδιαίτερη και διαδρομή και ιστορία και φυσιογνωμία που αξίζει πράγματι να γίνουν πράγματα γι' αυτό. Και είναι η μήτρα, θα λέγαμε, που γέννησε, από την οποία προήλθε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Ανατολικής Κορινθίας. Ο Σύλλογος φαντάζομαι ότι συνθέτει και αντιπροσωπεύει όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι δραστήριο και ενεργό και το οποίο έχει πάντα αναφορά στο χωριό του, πάντα αναφορά στον τόπο του και την περιοχή του. Εμείς από τη δικιά μας τη μεριά, όπως είπε και ο Γιολής, μέσα από συνεργασίες, γιατί δεν είναι όλα τα πράγματα ούτε παραταξιακά ούτε κομματικά. Η Κορινθία είναι μία, τα προβλήματα είναι κοινά, άρα δουλεύουμε όλοι μαζί για αυτά. Και καθώς μια τέτοια συνεργασίας είναι και το έργο που πριν ανέφερε. Εγώ να ευχηθώ σε όλους σας, πρώτα στο Σύλλογο και άλλες δραστηριότητες. Με ευχαρίστηση άκουσα ότι προγραμματίζεται πολλά πράγματα. Μακάρι να είναι όλα επιτυχημένα και να ευχηθώ στον καθέναν από εσάς και προσωπική και οικογενειακή χαρά και ευτυχία με τον νέο χρόνο. Καλή δύναμη, αισιοδοξία και προκοπή σε όλες και όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ να καλέσω τους δύο περιφερειακούς συμβούλους με καταγωγή από το Αγγελόπεστο, τον κύριο Μποζίκη και τον κύριο Καρσιώτη. Ξέρετε, είμαστε μια μεγάλη παρέα και πολλές φορές θα πρέπει να ακούμε πράγματα καλά για το χωριό. Είναι ευκαιρία. Ελπίζω να μην σας κουράζουμε, γιατί είναι σημαντικά αυτά που λέγονται. Το ότι φτιάχνεται, εντάσσεται το καινούριο έργο για την κατάσταση του δρόμου είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη. Πάρα πολλά χρόνια. Τάσο και Χρήστο, σας καλούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Σήμερα η ημέρα είναι για ευχές και για πολιτικούς λόγους μεγάλης διάρκειας. Θα ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, χρόνια πολλά. Εύχομαι το 2020 να είναι η αφετηρία για μια καινούρια ανάπτυξη, γιατί είναι και η τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ας ξεχάσει τις άλλες δύο δεκαετίες τις οποίες υποφέραμε. Η μία ήταν από δραγμή σε ευρώ, χάθηκε η μπάλα του τόπου που λέμε στα χωριά μας. Η επόμενη ήταν η δεκαετία της κρίσης. Πιστεύω ότι η αρχή της δημιουργίας είναι το 2020, η τρίτη δεκαετία του 2021. Να ευχηθώ συγχαρητήρια στον Σύλλογο για τις δραστηριότητες που κάνει και έχει στο μέλλον να κάνει ακόμα. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Δέδε, τον αρχηγό της παράταξης Νέοι Δρόμοι για την Πελοπόννησο, που ήμουν και υποψήφιος. Τον Τάσο Γεωργή, τον αντιπεριφερειάρχη μας, με τη συνεργασία, όπως είπες και πριν, τελειώνει ο Γολγοθάς. Για εσάς και για όλους εμάς όσους διανύουμε τον δρόμο ρητό Σοφικό Αγγελόκαστρο και αυτούς που πάνε για Μικίνες, Αραχνέο, Αγιάννη, Λίμνες, συνδέοντας δύο νομούς, είναι μεγάλο το έργο. Τελειώνει ο Γολγοθάς για όλους μας. Το ζιγ-ζακ στις στροφές να αποφύγουμε τον κίνδυνο. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, να ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά, υγεία σε όλους. Και εγώ είμαι πατριώτης, δεν έχω ξεχάσει ποτέ την καταγωγή μου. Παππούς είναι αγγελοκαστήτης, έχω γεννηθεί στα Θήκια. Εύχομαι σε όλους υγεία, καλή χρονιά και στο Σύλλογο πάντα επιτυχίες. Ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κορινθίων που μας κάνει την τιμή να είναι στον χώρο μας, θα ήθελα να έρθει να κάνει ένα χαιρετισμό. Ο κύριος Μουρούτσος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθεστε να ξεκινάμε με ευχές. Καλή χρονιά, λοιπόν, υγεία και προκοπή σε όλους μας όσοι είμαστε εδώ. Ας επανέλθει το χαμόγελο μετά από αυτή τη διάρκεια της κρίσης, γιατί το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Θα δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, σε όλο το Συμβούλιο, γιατί ξέρω πολύ καλά τι αγωνία περνάνε ώσπου να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Και από ό,τι τους βλέπω, είναι χαρούμενα πρόσωπα όλοι τους. Αυτό σημαίνει ότι είχε επιτυχία η εκδήλωση.
Τέτοιες επιτυχίες λοιπόν εύχομαι να έχουν κάθε χρονιά, γιατί όπως ξέρετε εγώ επί 10 χρόνια δραστηριοποιήθηκα σε συλλόγους και είδα ανάλογες επιτυχίες. Στη συνέχεια θα αναφερθώ λίγο στο θέμα της εκπροσώπησης. Από τη μία πλευρά νιώθω χαρά και έτσι περηφάνεια, γιατί πέρα από ότι εκπροσωπώ την παράταξή μας, την Πνοή Δημιουργίας και τον Νίκο Σταυρέλη και τον εαυτό μου φυσικά, και να ευχηθώ μέσα από την παράταξη καλή επιτυχία, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Απ' την άλλη όμως αισθάνομαι λίγο άβολα, γιατί είμαι ο μοναδικός από το Δήμο. Για φανταστείτε πέρυσι που έγινε η αντίστοιχη εκδήλωση, πόσοι ήταν εδώ. Άρα από εκεί βγαίνουν τα συμπεράσματα, ποιος μας τιμάει, ποιος μας αγαπάει και ποιος μας βοηθάει στις εκδηλώσεις. Να το σημειώσουμε και αυτό. Στη συνέχεια να ευχηθώ καλή διασκέδαση σε όλους. Εδώ ο χορός είναι υγεία από ό,τι ξέρουμε. Καλή επιτυχία και στις άλλες δραστηριότητες. Και να ευχηθούμε όλοι σε όλους υγεία. Υγεία, υγεία. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη τελικά κανέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, καλά λέει ο κύριος Μουρούτσος, ας είναι και ο μοναδικός. Έχουμε τον πρόεδρο του τοπικού, ο κύριος Καραπέτσος Γιάννης, για μας είναι ο πρόεδρος του χωριού μας, αυτό πρέπει να μιλήσει. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συγχωριανοί, καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη που επιτέλους θα δούμε ένα έργο στα Κελόκαστρο. Μας είχατε ξεχάσει. Ευελπιστούμε μέχρι το καλοκαίρι να το έχετε τελειώσει και να μπορέσετε όλοι σας να έρθετε απάνω στις δύο εκδηλώσεις που έχουν προγραμματίσει. Να είστε καλά, καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία. Εγώ δεν μπορώ να λησμονήσω τους ανθρώπους που αγαπώ και με στηρίζουν πάντοτε. Θα καλέσω στο βήμα την κυρία Ευστρατιάδου, την πρόεδρο της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου. Είμαστε παρέα, παιδιά. Μπορεί, δεν υπερβάλλουμε. Είναι πυλώνας, όπως είπα, σε μία... Είστε πυλώνας του πολιτισμού της περιοχής μας, κυρία Ευστρατιάδου, και αγαπημένη. Φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση, εκλεκτή προσκεκλημένη, άνθρωποι της πολιτικής, του πολιτισμού και αγαπητή εκ του Αγγελοκάστρου. Έχω υπηρετήσει το Σοφικό, ξέρω τους Αγγελοκαστρίτες. Είναι άνθρωποι εργατικοί, έντιμοι, προοδευτικοί και εν πολλής η Κόρινθος έχει κατακτηθεί από αυτούς τους ανθρώπους. Τους από το ρητό και πάνω, γιατί είναι εργατικοί πάρα πολύ και έντιμοι. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο. Είμαστε όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι συνδεδεμένοι. Προωθούμε την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου μας, γιατί η Ελλάδα κυρίως έχει βαριά βιομηχανία τον πολιτισμό. Αν αυτό το καταλάβουμε όλοι και αναπτύξουμε αυτές τις δυνάμεις, δεν χανόμαστε, ούτε φοβόμαστε, ούτε Ερντογάν, ούτε κανέναν άλλον, ούτε τραπ, ούτε μαμπ. Καλή χρονιά, καλή δύναμη και πάντα με υγεία και να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Είστε καλά. Θα καλέσω τον πρόεδρο των Βορειοϋπηρωτών, τον κύριο Βασίλη Μπάρη, για ένα χαιρετισμό. Και τελευταίο λόγο, τον αγαπημένο Παναγιώτη Χωρίκη της Κορινθιακής Εστίας Ιστορικών και Λογραφικών Ερευνών. Τον άφησα τελευταίο γιατί έχει πολύ, μια σημαντική πρόταση να κάνει που αφορά το χωριό μας. Βασίλη. Να δώσω καταρχήν συγχαρητήρια στο Δέλτα Σίγμα για αυτή την προσπάθεια που κάνει για το χωριό σας, για τον πολιτισμό γενικά. Γνωριζόμαστε χρόνια με τους περισσότερους από το Δέλτα Σίγμα, ειδικά με την κυρία Στελέτου, συνεργαζόμαστε μέσα από τους συλλόγους. Οπότε όλο αυτό μας βοηθάει γενικά, βοηθάει την κοινωνία, ο πολιτισμός, η παράδοση. Οπότε μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις στηρίζουμε την παράδοση και τον πολιτισμό μας. Να συγχαρώ για άλλη μια φορά
το ΔΣ για αυτή την προσπάθεια και να ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε μια καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, προκοπή και ευημερία. Καλή χρονιά σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφερθώ την εκπροσώπηση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Γιάννη τον Ταμπούκο, που είναι στο τοπικό συμβούλιο. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου και την ενίσχυση. Κύριε Χωρίκη, σας καλούμε να πείτε πραγματικά αυτά τα ωραία που έχετε για την περιοχή μας. Η σεμνότητά του είναι γνωστή. Ο κύριος Παναγιώτης Χωρίκης είναι φιλόλογος, γεωγράφος, ακούραστος και πρόεδρος του Συλλόγου Κορυφιακής Εστίας Ιστορικών και Γεωγραφικών Ερευνών. Πρώτα απ' όλα καλή χρονιά. Υγεία, προκοπή, προσωπική και οικογενειακή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μας χαροποίησε γενικώς αυτά που ακούσαμε τόσο από την περιφέρεια όσο και από την πλευρά του Δήμου, έστω από τη μεριά της μειοψηφίας, έχει σημασία αυτό το πράγμα. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν ανάγκη όχι μόνο την οικονομική πρώτα, αλλά την ηθική συμπαράσταση της πολιτείας. Εμείς προσπαθούμε. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να ξέρουν, να ξέρετε όλοι, και εδώ οι αγγελοκαστρίτες και φίλοι των αγγελοκαστριτών, αλλά και οι εκπρόσωποι της πολιτείας, ότι οι σύλλογοι συνεργαζόμαστε. Ότι οι σύλλογοι συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν λειτουργούμε στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, αλλά της εξωστρέφειας, οτιδήποτε κάνουμε βγαίνει πάντα προς τα έξω, και στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της αλληλοσυμπαραστάσεως μεταξύ των πολιτιστικών συλλόγων. Προσπαθούμε όσο γίνεται να υλοποιούμε, να εφαρμόζουμε αυτό που ονομάζουμε και πολλές φορές λείπει από την πολιτεία, πολιτιστική πολιτική. Γεγονός και πραγματικότητα που την εφαρμόζουν άλλες χώρες ή άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ο Κορυφιακή Εστία για φέτος το καλοκαίρι, είναι η πρώτη που τα ακούτε, ετοιμάζουμε ένα πανελλήνιο αρβανίτικο αντάμωμα εδώ στην Κόρινθο. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει στον νόμο κάτι τέτοιο και επειδή πιστεύουμε ότι η αρβανιτιά αποτελεί σήμα κατά τεθέν της Κορυνθίας, νομίζω ότι το Αγγελόκαστρο θα παίξει, θα διαδραματίσει μάλλον πρωταγωνιστικό ρόλο και κοντά με το Αγγελόκαστρο και όλη η υπόλοιπη Κορυνθία, για να καταλάβουν όλοι ότι η Κορυνθία έχει τεράστιο πλούτο μουσικο-χορευτικό που πρέπει κάποια στιγμή να βγει στην επιφάνεια. Δεν είναι δυνατόν να χορεύουμε Μακεδονία, Θράκη, Νησιά, Κρήτη κτλ. Και να μην αναδεικνύουμε αυτό το οποίο έχει να παρουσιάσει η περιοχή. Και το ξαναλέω, πλούσια περιοχή σε παράδοση, της οποίας όμως, η οποία όμως πρέπει να βγει σε επιφάνεια, διότι μέχρι τώρα είχε μείνει λίγο στο περιθώριο. Συγγνώμη, σας κούρασα. Να είστε και πάλι όλοι καλά. Η ορχήστρα μας λοιπόν, η οποία είναι στο βάθος και θα ξεκινήσει. Εμείς σας ευχαριστούμε και είναι και τιμή μας. Τον Παναγιώτη τον Καρσιώτη καλωσορίζω. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορυνθίων, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Πατσίνα Αλόπουλο, που δεν μπορούσα να παρευρεθεί σήμερα εδώ, σας μεταφέρω τις ευχές για καλή χρονιά, υγεία και ειρήνη. Θα είμαστε πάντα στο σύλλογο και πάντα αγγελόκαστο. Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Καλησπέρα και από εμάς. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία και ευτυχία. Ευχαριστούμε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο, την κυρία Στελέντου, που μας προτίμησε να σας διασκεδάσουμε. Πάντα επιτυχίες, γογό μου, να έχετε και υγεία. Στους άλλους να έχετε υγεία, στον άλλο κόσμο και ευτυχία, ό,τι επιθυμεί ο καθένας να πραγματοποιηθεί. Θα ξεκινήσουμε. Ράκα μπάνα, η Παπαντής είναι επιθυμία του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεια σου, ρε Γκογκό! Let's see.
Έφυγες και σηκώ και νό,
μέσα και γυρίζουν οι μάχες. Emoción.
Thank you.
σταυρά.
Ποιος είναι αυτός, 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 ποιος εί
απόψε μα άνεμα δώμε το Ay, de que se necesito